Καλή σας ημέρα. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι οδηγοί ταξί. Από τις 7 κατέρχονται σε τετράωρη στάση εργασίας, στη διάρκεια της οποίας θα κλείσουν οδικές αρτηρίες στην πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα θα κλείσουν τον κυκλικό κόμβο στο Προεδρικό, τον κυκλικό κόμβο στη Λεωφόρο Αρχαγγέλου παρά το Σίγμα, την οδική αρτηρία παρά τα φώτα του Κύκου και τη Λεωφόρο Αθαλάσσας. Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί και στα δύο διεθνή αεροδρόμια του νησιού, σε Λάρναγα και Πάφο, καθώς και σε κεντρικά σημεία της πόλης. Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας θα συγκεντρωθούν στη Λευκωσία έξω από τα Υπουργεία Συγκοινωνιών και Οικονομικών, όπου αντιπροσωπεία τους θα επιδώσει σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματά τους στους υπουργούς. Η Παγκύπρια Συντονιστική Ένωση Ταξί κάνει λόγο για χρόνια προβλήματα, τα οποία η Βουλή δεν δίνει λύσεις. Οι οδηγοί ταξί ζητούν χρωματιστό πετρέλαιο και να επανέλθουν τα τέλη κυκλοφορίας στο αρχικό τους κόστος. Με δυναμικά μέτρα αποφάσισαν να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους και οι σιτοπαραγωγοί, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κόψουν στα δύο τη Λευκωσία με τα τρακτέρ τους. Σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποίησε η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτοπαραγωγών στην Αθιένου, αποφασίστηκε όπως από σήμερα αρχίσουν και συγκεντρώνουν τα τρακτέρ στον κυκλικό κόμβο Τσερίου. Τη Δευτέρα θα περάσουν μπροστά από το Προεδρικό, το Υπουργείο Οικονομικών, τη Βουλή και το Υπουργείο Γεωργίας. Ο κλάδος των σιτοπαραγωγών ζητεί άμεση καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων από τον ΚΟΑΠ ύψους 40 περίπου εκατομμυρίων και των αποζημιώσεων από τον ΟΓΑΣ στις ανομβριόπληκτες περιοχές, για τις οποίες υπολείπεται ποσοστό 25%, αλλά και την παραχώρηση επιπρόσθετης κρατικής ενίσχυσης στον τομέα των σιτηρών, όπως είχε παρακολουθεί στους τομείς του βόηου και εγωπρόβειου κρέατος και στους μπανανοκαλλιεργητές. Ζητούν επίσης εξαίρεση των γεωργών από την άμεση καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας και εξαίρεση από τη φορολόγηση της αγροτικής γης. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα επισκεφθεί σήμερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στο νοσοκομείο Mount Sinai, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όπου νοσηλεύεται, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η μετεγχειρητική πορεία του πρόεδρου της Δημοκρατίας, είπε, εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ενδεχομένως, την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης να αναλάβει κανονικά τα καθήκοντά του. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου στην Κύπρο, θα εκπροσωπήσει ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας Γιαννάκης Όμηρου. Επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, το συντομότερο είναι η κοινή θέση της Τουρκίας και της Βρετανίας, δήλωσε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου κατά την κοινή διάσκεψη τύπου με τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Κάμερον, επισημένοντας ακόμη ότι η κοινή της θέση είναι να επιληθεί και το θέμα του φυσικού αερίου με διάλογο. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός είπε ότι ενημέρωσε τον Ντέιβιντ Κάμερον για τις επαφές που είχε στην Αθήνα. Ο Αχμέτ Νταβούτογλου ανέφερε επίσης ότι η κοινή τους θέση είναι να επιληθούν όλα τα προβλήματα συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου με διάλογο και να αποφεύγονται τα μονομερή βήματα. Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Κάμερον είπε απλώς ότι συζήτησαν το Κυπριακό χωρίς να αναφερθεί στις λεπτομέρειες και ανέφερε επίσης ότι η Βρετανία στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Τραπεζικοί υπάλληλοι και διευθυντές υποκαταστημάτων τραπεζών θα τεθούν υπό το μικροσκόπιο των ανακριτών για να διερευνηθεί πώς από λογαριασμούς των Σάβα Βέργα και Ευτύχιου Μαλικίδη διακινήθηκαν τεράστια ποσά για την υπόθεση Σάβα. Η κατάθεση και διακίνηση υπέρογκων ποσών, τα οποία δεν συνάδουν με τις δεδηλωμένες εργασίες τους, θα έπρεπε, σύμφωνα με οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, να κινήσουν εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου της νομιμότητάς τους. Χθες προέκυψαν νέα στοιχεία τα οποία ενισχύουν τις κατά των υπόπτων. Την ίδια ώρα η νομική υπηρεσία ετοιμάζεται να εφεσιβάλλει την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου για τη μη έκδοση διατάγματος κράτησης των Γιώργου Σαϊλή, Ανδρέα Χυμαρίδη και Κυριάκου Χρυσοχώου. Απολύσεις προσωπικού και μειώσεις μισθών είναι οι άμεσες ενέργειες του Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών.
Ο νέος πρόεδρος της εταιρείας, Μαρίνος Καλής, ανέλησε τα δεδομένα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, δηλώνοντας αποφασισμένος να εργαστεί για να σωθεί η εταιρεία. Πρέπει, υπέδειξε, να εφαρμοστεί το σχέδιο που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ολότητά του. Εισηγήθηκε να μειωθούν οι εργαζόμενοι από 550 στους 385, να γίνει μείωση 10% στους μισθούς, να ρυθμιστεί το Ταμείο Προνοίας, να απολυθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, το catering, οι μετοχές και το τμήμα φορτίων, να αποξενωθούν, η συχνότητα των πτήσεων να συζητηθεί και να γίνει διαπραγμάτευση με όλους τους προμηθευτές. Κατά τη συνεδρία χθες στη Βουλή, αναφέρθηκε ότι η ΕΡΜΕΣ απείλησε τις κυπριακές αερογραμμές με κατάσχεση περιουσίας σε περίπτωση που δεν αποπλήρωνε οφειλές 1,8 εκατομμυρίων ευρώ την ώρα που εκκρεμούσαν οφειλές της ΕΡΜΕΣ προς το κράτος. Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι το κράτος πλήρωσε στην ΕΡΜΕΣ 27 εκατομμύρια ευρώ για απώλεια επιβατών εξαιτίας του παράνομου αεροδρομίου Τύμπου και του ανοίγματος των οδοφραγμάτων. Το ποσό αφορούσε τα έτη 2006 με 2000. Για καταχρηστική συμπεριφορά κατηγόρησε την ΕΡΜΕΣ ο νομικός σύμβουλος των Κυπριακών Αερογραμμών Πόλης Πολυβίου. Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η ΕΡΜΕΣ και η κυβέρνηση βρίσκονται σε διαπραγμάτευση για επίτευξη συμφωνίας, η οποία θα προνοεί επιστροφή μέρους του ποσού στα κρατικά ταμεία. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Έφοδο σε κολέγιο της Λευκοσίας διενήργησαν χθες το απόγευμα μέλη της αστυνομίας μετά από καταγγελίες για μη γνήσια πτυχία που εξασφάλισαν από το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα τουλάχιστον 3 μέλη της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πρόκειται για ένα επαστημό νόμο και 2 αστυνομικούς. Στο εν λόγω κολέγιο διδάσκουν 2 υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να μην έχει καν το απαιτούμενο δίπλωμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Με βάση την καταγγελία, οι βαθμοφόροι εκπαιδευτές έβαζαν παρουσίες στους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς μαθητές τους εν τη απουσία τους, ενώ φέρονταν να τους προμήθευαν με το υλικό της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, δίνοντάς τους το πλεονέκτημα έναντι των συμφοιτητών τους. Ο καιρός σήμερα θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν αρχικά τοπικές βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικές, δυτικές ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα νότια και δυτικά παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις όπως καταγράφηκαν μέχρι αυτή την ώρα. Για όλες τις τελευταίες εξέλιξεις ενημερωθείτε στο sigmalive.com. Λοιπόν, Αντασούλα μου, τελευταία ανταπόκριση έχει...